Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε τους δημότες μας ότι μία όμορφη συνεργασία της Χάρης με το ΚΕΦΙΑ έχει ξεκινάει από σήμερα και ολοκληρώνεται στο Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Η Δημοτική Σχολή Χορού σε συνεργασία με το ΚΕΦΙΑ έχουν ετοιμάσει σεμινάρια για τα παιδιά του ΚΕΦΙΑ. Μαζί μας είναι η επιστημονικά υπεύθυνη κυρία Χριστίνα Μακρίδη και η διοικητικά υπεύθυνη, η κυρία Ιωάννα Καραμίτρη, οι οποίες θα μας μιλήσουν για τη συνεργασία μας αυτή που είναι αρκετά χρόνια, αλλά με την Σχολή Χορού είναι τα τελευταία 3 χρόνια η συνεργασία μας, και η κυρία Σταμούλη, διευθύντρια της σχολής μας, με την Σοφία Τιντρουμπαλή, η οποία επιμελείται και αυτή την δράση, την κοινή δράση με το ΚΕΦΙΑ. Το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Καλαμάτας, το ΚΕΦΙΑ, όπως όλοι γνωρίζετε, έχει μια διαχρονική συνεργασία με το Δήμο σε πάρα πολλά επίπεδα. Ειδικά με την κοινοφιλή επιχείρηση Φάρης, έχουμε σημαντική βοήθεια, γιατί από κάθε σχολή όλο τον χρόνο παρέχονται εκπαιδευτές οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν το έργο μας μέσα από προγράμματα και μέσα από εκπαιδεύσεις. Και γι' αυτό τον λόγο έχουμε πολύ σημαντική συνεργασία, η οποία έφερε τα τελευταία χρόνια και τη συνεργασία σχετικά με το Φεστιβάλ Χορού, για το οποίο θα μιλήσει κυρίως η κυρία Μακρίδη. Είμαστε ευτυχείς σαν ΚΕΦΙΑ που για τρίτη συνεχή χρονιά συμμετέχουμε στις δράσεις του Φεστιβάλ Καλαμάτας, το οποίο όχι μόνο μας συνδέει, αλλά και εντάσσει το ΚΕΦΙΑ και πιο συγκεκριμένα την αναπηρία μέσα σε αυτόν τον μεγάλο θεσμό του πολιτισμού. Είμαστε επίσης ευτυχείς που φτάσαμε στην υλοποίηση του project Dancing Mother's Way, το οποίο προετοιμάζεται πάρα πολύ καιρό με τους συνεργάτες εδώ και το οποίο αποτελεί μια πρωτοποριακή και καινοτόμα δράση για την πόλη μας. Και είμαστε επίσης ευτυχείς γιατί έχουμε τη χαρά να έχουμε πάλι κοντά μας την κυρία Δρούμπαλη, με την οποία συνεργαστήκαμε και πέρσι, και από εκεί ξεκίνησε η ιδέα να δώσουμε μια συνέχεια σε αυτό, στην χοροθεραπεία, η οποία κυρία Δρούμπαλη μας εντυπωσίασε πέρσι με μια μήνυη ημερίδα που έκανε στο κέντρο μας σχετικά με την χοροθεραπεία και τα ωφέλη της, όπου μας απέδειξε κατά κάποιο τρόπο τη θεραπευτική δύναμη του χορού σε ανθρώπους οι οποίοι στερούνται της λεκτικής επικοινωνίας. Το σεμινάριο αυτό θα ξεκινήσει σήμερα με μια παρουσίαση, μια ομιλία η οποία θα απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό. Θα συνεχίσει με ένα training το οποίο θα εκπαιδεύσει τους 27 συνοδούς που θα συμμετέχουν και θα συνοδεύσουν και τα 27 άτομα με αναπηρία από το ΚΕΦΙΑ που θα συμμετέχουν σε αυτό. Να τονίσω λιγάκι ότι όλοι αυτοί οι συνοδοί είναι επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, αδέρφια ατόμων με αναπηρία, εθελοντές και άνθρωποι που ασχολούνται γενικότερα με την ειδική αγωγή και δραστηριοποιούνται στο χώρο της πόλης μας, είτε σε δημόσιους φορείς είτε ιδιωτικά, και θα επωφεληθούν αυτής της εμπειρίας, δηλαδή να νιώσουν, να βιώσουν και πρακτικά αυτή την θεραπευτική προσέγγιση. Να τονίσω επίσης ότι όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία έχει γίνει μια έτσι αρκετά μεγάλη οργάνωση και προετοιμασία ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση και η ασφάλειά τους στα εργαστήρια που θα γίνουν Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας στο Αμφιθέατρο Θόδωρος Αγγελόπουλος. Και σαν ΚΕΦΙΑ, σαν προσωπικό, σαν μέλη και σαν φορέας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την πρόεδρο του Φάρης, την κυρία Άντα Μπελογιάννη, τον οικονομικό διευθυντή κύριο Φίσκυλη και την κυρία Καπετανέα, την καλλιτεχνική διευθύντρια, για την ευαισθησία και την προώθηση όλου αυτού του project. Το Φεστιβάλ Χορού και την Δημοτική Σχολή Χορού που τα τελευταία 3 χρόνια όχι μόνο μας έχει ανοίξει την αγκαλιά του, έχει ανοίξει την αγκαλιά του στα άτομα με αναπηρία, αλλά μας δημιούργησε και ένα χώρο μέσα σε αυτό. Νιώθω πολύ χαρούμενη που έχουμε τη Σοφία εδώ πάλι κοντά μας, σε ένα τόσο διαφορετικό ρόλο από ότι την έχουμε γνωρίσει ως μαθήτρια της σχολής χορού, της Δημοτικής Σχολής Χορού πριν από χρόνια.
όπου ξεκίνησε χορό σε εμάς, έφτασε μέχρι το επίπεδο κομφιτορίων και ως φυσικό επακόλουθο σπούδασε χορό στην Αθήνα, καθώς και παιδαγωγικά. Και από ό,τι ξέρω, δούλεψε και στην Αθήνα σε καλλιτεχνικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Στη συνέχεια, στο Λονδίνο εξειδικεύτηκε στη χωροκινητική ψυχοθεραπεία για τον μεταπτυχιακό της και έκτοτε δουλεύει ως καθηγήτρια θεραπευτικού χορού και ως χωροκινητική ψυχοθεραπεύτρια με ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. Δηλαδή ΑΜΕΑ, ανθρώπους με προβλήματα ψυχικής υγείας και κοινότητες προσφύγων. Η συνεργασία με την κυρία Μπρούβαλη έχει ξεκινήσει από πέρσι με την κυρία Βασιούνη στα πλαίσια του 23ου Φεστιβάλ Χορού. Συνεχίζουμε στα πλαίσια της Δημοτικής Σχολής Χορού, καθώς θα ολοκληρωθεί και στο Φεστιβάλ Χορού που θα γίνει το καλοκαίρι με την καλλιτεχνική διευθυντή την κυρία Λίτα Καπετανέα. Θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω τη Φάρη, την κυρία Βελογιάννη, τον κύριο Φίσκη, που βοήθησαν να υλοποιηθεί αυτό το project της Σοφίας. Και επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμο Καλαμάτας και τον Δήμαρχο συγκεκριμένα για τη στήριξη ενός καινοτόμου προγράμματος που έχει ως στόχο τη διείσδυση του χορού σε άτομα με ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες όπως είναι τα ΑΜΕΑ. Εγώ θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Δήμαρχο Καλαμάτας, τον κύριο Νίκα, την πρόεδρο της ΦΑΡΙΣ, την κυρία Βελογιάννη, τον οικονομικό διευθυντή της ΦΑΡΙΣ, τον κύριο Φίσκη, οι οποίοι πραγματικά στήριξαν ένα πολύ καινοτόμο project που έχει ως στόχο να αναδείξει το πόσο χορός μπορεί να γίνει φωνή των ατόμων με αναπηρία. Θα ήθελα να πω ότι αυτή η ιδέα ξεκίνησε 2 χρόνια πριν από την κυρία Κατερίνα Βασιούνη, η οποία νομίζω αφουγκράστηκε την ανάγκη των ατόμων με αναπηρία στην Καλαμάτα να έρθουν σε επαφή με τον χορό. Η κυρία Βασιούνη ήταν καθηγήτριά μου όταν ήμουν 7,5 χρονών εδώ σε διαφορετικά στάδια της ζωής μου και όταν πήρα το πτυχίο μου στην Αθήνα και έτσι γνώριζε ότι εξειδικεύομαι στο Λονδίνο σε κάτι αντίστοιχο και ήρθε σε μια πρώτη επαφή μαζί μου καθώς ήθελε να φέρει και να δημιουργήσει την Καλαμάτα κάτι εξειδικευμένο και ποιοτικό. Έτσι λοιπόν, εγώ παράλληλα την έφερα σε επαφή με κορυφαίους εκπαιδευτές του εξωτερικού, καθηγητές κορυφαίων πανεπιστημίων του Ηνωμένου Βασιλείου, 2 εκ των οποίων θα έρθουν φέτος και θα συμμετάσχουν στο project Dancing My Way στο Φεστιβάλ Χορού. Το καλοκαίρι έτσι είχα τη δυνατότητα μέσα από το προηγούμενο Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας να εισηγηθώ ενός σεμιναρίου, ο θετικός αντίκτυπος του οποίου οδήγησε σε περαιτέρω συζητήσεις με τη Φάρις και το ΚΕΦΙΑ και το τι μπορούμε να κάνουμε. Θα ήθελα εδώ τώρα να ευχαριστήσω την καλλιτεχνική διευθύντρια, την νέα καλλιτεχνική διευθύντρια της Σχολής Χορού, την κυρία Θεόμη Σταμούλη και την νέα καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, την κυρία Λίδα Καπετανέα, καθώς όταν έλαβαν την ολοκληρωμένη επίσημη πρόταση για το project Dancing My Way, πραγματικά την καλωσόρισαν, την υποστήριξαν και νομίζω ότι είδαν και την αξία αλλά και το μήνυμα που θέλει να περάσει η ιδέα του ότι ο χορός γίνεται η φωνή των ατόμων με αναπηρία. Θα ήθελα να πω και να επιδρώσω με αυτό ότι η κίνηση είναι ο πρωταρχικός τρόπος επικοινωνίας κάθε ατόμου. Είναι αυτός που μας επιτρέπει, αυτή η μη λεκτική επικοινωνία μεταξύ μητέρας και βρέφους, είναι αυτή που μας επιτρέπει να εξελιχθούμε αναπτυξιακά σε όλα τα επίπεδα. Για άτομα τα οποία μπορούν να βιώνουν το τι σημαίνει διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές όπως ο αυτισμός, το τι σημαίνει νοητική στέρηση, για αυτά τα άτομα τα οποία η κίνηση είναι μοναδικό ή βασικότερο στοιχείο στην επικοινωνία τους, ο χορός αποτελεί τη φωνή τους τόσο για να επικοινωνήσουν με την ταυτότητά τους και στοιχεία του εαυτού τους που μπορεί να μην είχαν ανακαλύψει, όσο γίνεται και η φωνή
προκειμένου εμείς να τους ακούσουμε και να επικοινωνήσουμε μαζί τους, ενώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα μεγάλο κοινωνικό μήνυμα μέσα από αυτό, ως προς την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στο κοινωνικό σύνολο. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι όλοι μαζί έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ, εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ γι' αυτό.